Θυμάστε ότι σας είχα ζητήσει, από τον καθηγητή Πισαρίδη, από την ομάδα του, να είστε πολύ ειλικρινείς στη διάγνωση των προβλημάτων που καλούμαστε να διαχειριστούμε για να αντιμετωπίσουμε χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες της χώρας. Αλλά να είμαστε και ταυτόχρονα φιλόδοξοι ως προς τους στόχους, ως προς το εύρος των αλλαγών που καλούμαστε να κάνουμε για να αλλάξουμε τη χώρα μας. Και διατρέχοντας τις σχεδόν 250 σελίδες αυτού του σημαντικού πορίσματος, διαπίστωσα ότι ανταποκριθήκατε πλήρως και στα δύο αυτά κριτήρια. Νομίζω ότι η έκθεση δεν διακατέχεται από κάποια διάθεση καλοπισμού ή εξιδανίκευση της κατάστασης, όπως συμβαίνει αρκετά συχνά σε τέτοια κείμενα. Δεν μασάει δηλαδή τα λόγια της για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Όπως είχετε πει πάλι, η αναβάθμιση των εισοδημάτων δεν γίνεται με πολιτικές παροχές, αλλά με την καλύτερη κατάσταση της οικονομίας και με την εξέβρεση θέσης συνεργασίας. Το περιβόητο σχέδιο Πισαρίδη είναι ένα σχέδιο που εκπονήθηκε από μια επιτροπή οικονομολόγων με επικεφαλής τον Χριστόφορο Πισαρίδη, με φιλοδοξία να αποτελέσει ένα συνολικό σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια. Από την κυβέρνηση παρουσιάστηκε ως ένα υπερκομματικό κείμενο, μια υπερκομματική έκθεση, και αυτό βέβαια έχει αρκετές δόσεις αλήθειας, με την έννοια ότι πρόκειται για μια έκθεση που επιχειρεί να συνοψίσει τις προτεραιότητες της αστικής τάξης για τα επόμενα χρόνια. Κοντά μας έχουμε τον Γρηγόρη Λιονί, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υπεύθυνο του Τμήματος Οικονομίας, για να συζητήσουμε για αυτήν την έκθεση. Για χαρά. Να ξεκινήσουμε από το τι ακριβώς είναι το σχέδιο Πισαρίδη, με την έννοια ότι είναι μια έκθεση ιδεών, ένα θεωρητικό κείμενο, ή μπορεί να επηρεάσει και τη ζωή μας. Νομίζω είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί πραγματικά το σχέδιο Πισαρίδη δεν είναι μια έκθεση, δεν είναι ένα σχέδιο, δεν είναι ένα σχεδιασμός επί χάρτου, αλλά περιλαμβάνει, εκτός από μια γενική θεώρηση που εύστοχα το θέσατε, συμπυκνώνει τους σχεδιασμούς και τις επιδιώξεις αστικής τάξης για το επόμενο διάστημα για την ελληνική οικονομία. Πέραν όμως αυτού, περιλαμβάνει και συγκεκριμένες σειρές μεταρρυθμίσεων, ίσως όχι σε πολύ μεγάλο, σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά σίγουρα τις κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουν οι αστικές κυβερνήσεις το επόμενο διάστημα, προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Άρα δεν είναι μόνο ένα γενικό σχεδιάγραμμα το οποίο δείχνει προς τα πού να πάμε, λέει και πώς πρέπει να κινηθούμε, και νομίζω και οι δύο αυτές πλευρές έχουν τη σημασία τους. Περιλαμβάνει δηλαδή τους γενικούς άξονες και επιμένει στο ότι η ελληνική οικονομία πρέπει να στραφεί στην εξωστρέφεια ακόμα περισσότερο, στις εξαγωγές εμπορευμάτων, να αναβαθμιστεί γεωστρατηγικά για να αποτελέσει κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να στραφεί στον εξωτερικό τουρισμό ως βασικούς άξονες, και την ίδια στιγμή το περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους αξονικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πρέπει να κινηθεί προκειμένου να μπορεί να υλοποιηθεί αυτός ο αναπτυξιακός σχεδιασμός που χρειάζεται η αστική τάξη συγκεκριμένη περίοδο. Να φέρουμε μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα για αυτές τις μεταρρυθμίσεις, όπως τις ονομάζουν, και πώς μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή μας. Ξέρω εγώ, εργασιακές σχέσεις, για παράδειγμα. Καθότι ο αναπτυξιακός σχεδιασμός αστικής τάξης παντού και πάντοτε σε συνθήκες καπιταλισμού επιβάλλει αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης και πολιτική φθηνότερης εργατικής δύναμης, τελικά οι άξονες του σχεδίου Πισαρίδη έρχονται και περιπλέκονται με αυτή την προβληματική. Και μπορούμε, αν θέλουμε να σταχυολογήσουμε, έχει πολλά και είναι πολύ ενδιαφέρον να το δει κανείς το κείμενο. Έχει όμως ορισμένες πλευρές που, αν θέλετε, βγάζουν μάτι. Για παράδειγμα, αναφερθήκατε στα εργασιακά και μέσα το κείμενο της Επιτροπής των Ειδικών. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Πισαρίδης είναι νομπελίστας, έχει βραβείο Νόμπελ Οικονομικών. Και αυτό, αν θέλετε, έχει μια σημασία να το κρατήσουμε. Έρχεται και λέει ότι για να έρθει η περιβόητη καπιταλιστική ανάπτυξη του επόμενου διαστήματος, πρέπει οι ελαστικές σχέσεις στην κυριολεξία να γίνουν λάστιχο. Πρέπει δηλαδή να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το πλαίσιο της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Αν δούμε το ζήτημα του ασφαλιστικού, που είναι μια άλλη πολύ μεγάλη θεματική που σχετίζεται με το βαθμό εκμετάλλευσης εργατικής τάξης, το σχέδιο Πισαρίδη, και είναι, αν θέλετε, και ένας καταλυτικός τρόπος για να αυξηθεί η εκμετάλλευση. Το σχέδιο Πισαρίδη έρχεται
και φέρνει τα φόπλακα, αφού λέει ότι πρέπει να προχωρήσει επιθετικά η ιδιωτική ασφάλιση σαν καινούριος πυλώνας. Έχει αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην παιδεία και στην υγεία, ακόμα περισσότερη εμπορευματοποίηση, ακόμα μεγαλύτερη κατάτμιση αυτών των τομέων σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Η μεγαλύτερη αυτονομία, για παράδειγμα, που προβλέπει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλες τις βαθμίδες στο σχέδιο Πισαρίδη, μεταφράζεται στην πραγματικότητα σε παιδεία δύο ταχυτήτων, που η μεγάλη μάζα των λαϊκών στρωμάτων θα απολαμβάνει, αν θέλετε, υποβαθμισμένης παιδείας. Αν πάμε στο ζήτημα γενικότερα των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στην δομή του κράτους, το σχέδιο Πισαρίδη περιλαμβάνει αλλαγές στο πώς θα λειτουργεί η δικαιοσύνη, πώς θα λειτουργεί η χωροταξία, πώς θα λειτουργεί γενικά η κρατική μηχανή, και όλες αυτές μιλούν για ένα επιτελικό πιο ευέλικτο κράτος, το οποίο πιο γρήγορα θα μπορεί να υλοποιεί τα σχέδια του κεφαλαίου. Κεντρικός άξονας όμως, και έχει σημασία να τον κρατήσουμε, είναι πώς ο αναπτυξιακός σχεδιασμός που λέει πράσινη ενέργεια, ψηφιακή μεταρρύθμιση, εξωστρέφεια, θα υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το βασικό επιχείρημα που προβάλλεται σε αυτήν την έκθεση, και όχι μόνο από τα αστικά επιτελεία συνολικά, είναι ότι εάν έρθουν περισσότερες επενδύσεις, θα έρθει η ανάπτυξη, θα μεγαλώσει η πίτα. Δεν είναι ένα καινούριο επιχείρημα. Αλλά θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε αυτό το επιχείρημα που λέει ότι κάτι θα κερδίσουμε κι εμείς από όλη αυτή, από μια μεγαλύτερη πίτα. Πραγματικά είναι κεντρικό επιχείρημα του σχεδίου Πισαρίδη, κεντρικό επιχείρημα της κυβέρνησης που έρχεται και λέει ότι ο μόνος τρόπος για να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο είναι να έρθει ανάπτυξη. Και αν θέλετε, είναι στην ουσία η ίδια ξαναζεσταμένη σούπα, την έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν, σωστά το επισημάνατε. Αν ανατρέχει κανείς μόνο στα τελευταία 10 χρόνια από τη λεγόμενη περίοδο των μνημονίων, θα δει ότι σε κάθε ιστορική φάση ακούγαμε το ίδιο επιχείρημα. Κάντε λίγο υπομονή, έρχεται η ανάπτυξη, και μόλις έρθει η ανάπτυξη, θα βελτιωθεί η θέση των εργαζόμενων. Έχουμε ιστορική πείρα καταρχάς και μπορούμε να το κρίνουμε ιστορικά το επιχείρημα. Να σκεφτούμε τι έγινε με το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο. Τι έγινε με τα μνημονιακές δεσμεύσεις, τι έγινε με την περίοδο διακυβέρνησης συνοδού πριν από την κρίση που βιώνουμε τώρα, και θα δούμε ότι το αποτέλεσμα πάντοτε ήταν το ίδιο. Παρά τις υποσχέσεις ότι θα φάμε όλοι με χρυσά κουτάλια την περίοδο της ανάπτυξης, η πραγματικότητα είναι εντελώς ανάποδη. Είναι ότι ανάπτυξη στον καπιταλισμό σημαίνει περισσότερο κέρδος. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς ανάπτυξη. Να κρατήσουμε για παράδειγμα ότι το κεντρικό επιχείρημα που φέρνει η κυβέρνηση, το κεντρικό που θέλει να λύσει, αν θέλετε, ένα από τα κεντρικά, να είμαι πιο σωστός, είναι να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό του ΑΕΠ που γίνει σε επενδύσεις. Μάλιστα, έχουν βάλει και ορισμένους αριθμητικούς στόχους. Τι δεν μας λένε όμως, ότι για να αυξηθεί το ποσοστό του ΑΕΠ που γίνει σε επενδύσεις, πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό του ΑΕΠ που γίνει σε κέρδη, διότι οι επενδύσεις είναι τα κέρδη του καπιταλισμού που τα επαναεπενδύουν οι καπιταλιστές. Και για να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, πρέπει να μειωθεί το ποσοστό του ΑΕΠ που καταναλώνει η εργατική τάξη. Άρα, για να μπορέσει να έρθει περιβόητη ανάπτυξη, διδάσκει τώρα η οικονομική θεωρία, η πολιτική οικονομία του καπιταλισμού, η επιστημονική θεώρηση, με ταξικό πάντα πρόσημο από τη δική μας σκοπιά που αποκαλύπτει την πραγματικότητα, τι έρχεται και μας λέει. Έρχεται και μας λέει ότι όντως η καπιταλιστική ανάπτυξη για να έρθει πρέπει να βασιστεί σε επιδείνωση της ζωής των εργαζόμενων. Το ιστορικό δηλαδή δεδομένο των τελευταίων ετών το επιβεβαιώνει η θεωρία, και αν δει κανείς λίγο τώρα τους σχεδιασμούς και τους άξονες του σχεδίου Πισαρίδη, θα δει ότι για να έρθει η ανάπτυξη των επόμενων ετών, τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα πρέπει να χτυπηθούν κι άλλο. Σε υγεία, σε παιδεία, σε μισθούς, σε ασφαλιστικά δικαιώματα, σε δυνατότητα χρήσης των λεγόμενων ελεύθερων χώρων, και ο κατάλογος θα μπορούσε να είναι πολύ μακρύς. Αλλά η ουσία είναι ότι αντίθετα με αυτό που μας λέει το σχέδιο Πισαρίδη και η κυβερνητική πολιτική, η κυβερνητική λογική, η ανάπτυξη δεν ήταν ποτέ για όλους, η καπιταλιστική δεν είναι για όλους, δεν μπορεί να είναι για όλους. Πάντως ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη παρουσίαση που έγινε του σχεδίου των αξώνων αυτών είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι και δεν πρόκειται να γίνει μια χώρα επενδυτικός προορισμός χαμηλού κόστους. Και μπαίνει μάλιστα και ως κεντρικό στόχος οι πολλές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας μέσα από την καινοτομία, την αύξηση της παραγωγικότητας, όλα αυτά. Κοιτάξτε, ένα παράδειγμα αντίφασης τόσο μεγάλης που ίσως δεν τη σκέφτηκε ο Πρωθυπουργός, είναι ότι δύο μέρες μετά από αυτό, δύο μέρες μετά δηλαδή από την υπόσχεση που είπε
ότι μην ανησυχείτε. Η ανάπτυξη με το σχέδιο Πισαρίδη έρχεται για όλους και όλοι θα φάμε με χρυσά κουτάλια με το σχέδιο Πισαρίδη. Ναι. Ακριβώς δύο μέρες μετά βγήκε και είπε ότι προκειμένου να έρθουν οι νέοι επιστήμονες που έχουν φύγει και έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, ειδικά για αυτούς, ως ειδικό κίνητρο για να γυρίσουν πίσω, θα βάλουμε φοροαπαλλαγές 50%. Δηλαδή ήρθε και είπε στην πραγματικότητα ότι δεν θα υπάρχουν αυτές οι καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και πρέπει να δώσουμε επιπλέον κίνητρα. Και η αλήθεια, ευτυχώς ή δυστυχώς, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι στον καπιταλισμό, όσο αυξάνει η παραγωγικότητα της εργασίας στην πραγματικότητα, οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλεύουν ακόμα περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι όσο αυξάνει η παραγωγικότητα της εργασίας και διαχέεται η γνώση σε ολόκληρο τον πλανήτη, ακόμα και οι περιβόητες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας αρχίζουν και γίνονται ολοένα και φτηνότερες. Να θυμίσουμε λίγο ότι το τρίπτυχο της δεκαετίας του 50 και του 60 στις ελληνικές κοινωνίες, όταν τελειώσει το πανεπιστήμιο και γίνεις γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, θα βγάλεις πολλά λεφτά. Αυτό ήταν αλήθεια σε μια προηγούμενη ιστορική φάση. Σήμερα και εγκατασταθεί από δικηγόρους, μηχανικούς και γιατρούς που δουλεύουν με άθλιους όρους και άθλιες συνθήκες. Είτε οικονομικές, είτε εργασιακές, είτε συνήθως συνδυασμό και των δύο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι νομοτέλεια. Η νομοτέλεια δηλαδή είναι ότι όσο απλώνει και ανοίγει το επίπεδο εκπαίδευσης, είναι μοιραίο ότι ακόμα και ένα συγκριτικό τέτοιο πλεονέκτημα μπορεί να υπήρχε στο παρελθόν, πλέον χάνεται. Άλλωστε, η ίδια η έκθεση Πισαρίδη μέσα κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά, η οποία έχει περάσει πολύ στα, αν θέλετε, στα κρυφά, αλλά έχει σημασία να τη φωτίσουμε. Έρχεται και λέει ότι η ίδια η ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτοματοποίησης της καινοτομίας θα έχει σαν αποτέλεσμα να χαθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας, κυρίως από τη μεταποίηση. Να θυμίσω ότι οι καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας κατά βάση είναι στη μεταποίηση, αν δούμε τη βιομηχανική παραγωγή. Και ότι οι θέσεις εργασίας που θα χαθούν από εκεί θα αντικατασταθούν από θέσεις εργασίας στον τουρισμό, στον επιστημισμό, στην σε υπηρεσίες φροντίδας. Τομείς που όμως στην Ελλάδα είναι ήδη πάρα πολύ διωγγωμένοι. Να θυμίσω ότι εμπόριο και επιστημισμός συνιστούν πάνω από το 1 τρίτο της μη αγροτικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Είναι τομείς οι οποίοι δέχονται μεγάλη πίεση να ελαττώσουν το εργατικό δυναμικό και άρα θα δυσκολευτούν να απορροφήσουν τους ανέργους που θα παράξει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και η καινοτομία. Και η τρίτη πλευρά που πρέπει να βάλουμε, που έχει σημασία για να βάλουμε, να ολοκληρώσουμε την εξίσωση, είναι, αν θέλετε, λίγο δομικότερη. Μπορεί να κερδίσει κάποιος διαχρονικά επενδύοντας στην καινοτομία, παράγοντας εξυπνότερα από ό,τι παράγουν οι άλλοι. Γιατί το επιχείρημα αυτό δεν είναι καινούριο, δεν είναι του Πισαρίδη, είναι επιχείρημα που το έχουμε ακούσει και από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η οικονομική σκέψη αποδεικνύει και η ιστορική πείρα αποδεικνύει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα κάποιος μπορεί να έχει ένα προβάδισμα, μπορεί να είναι ανταγωνιστικότερος από τους άλλους, αλλά όμως η καινοτομία αυτή στον καπιταλισμό διαχέεται. Γίνονται και άλλοι καινοτόμοι, γίνονται και άλλοι παραγωγικοί και είναι αδύνατον να έχεις ένα τέτοιο συγκριτικό αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο. Είναι κοντολογής αδύνατον να βρεις μια λύση που μέσα από την καινοτομία θα μπορείς να κερδίζεις χωρίς να χτυπάς τους μισθούς των εργαζόμενων. Στον καπιταλισμό τελικά το κεντρικό κόστος που έχεις να αντιμετωπίσεις είναι ο μισθός, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αυτόν πρέπει να χτυπήσεις για να μπορέσεις να θωρακίσεις τα κέρδη σου, πρέπει να επιτύχεις φθηνότερη εργατική δύναμη και γι' αυτό το λόγο η ιστορική πείρα των τελευταίων 40-50 ετών, η οικονομική ανάλυση αλλά και οι σχεδιασμοί οι ίδιοι που περιλαμβάνει μέσα η έκθεση Πισαρίδη φωτίζουν ότι όχι απλά δεν θα φάμε με χρυσά κουτάλια, ότι ακόμα και οι λιγοστές σχετικά δουλειές που θα αναπτυχθούν σε αυτόν τον καινούριο τομέα δεν θα είναι τόσο καλοπληρωμένες όσο φαντάζεται κάποιος. Άρα λοιπόν, άνθρακες ο θησαυρός. Η θεωρία που λέει ότι η καινοτομία, ο 21ος αιώνας, θα βγάλει υποτίθεται μαζικά τους εργαζόμενους από την κατάσταση που έχει βάλει η σχετική καθυστέρηση που έχει σε ορισμένους τεχνολογικούς ή που μπορεί να έχει σε ορισμένους τεχνολογικούς τομείς στην ελληνική οικονομία, είναι, αν θέλετε, μια θεώρηση η οποία το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δώσει ένα πολύ μικρό πολιτικό χρόνο ζωής, επειδή κάποιοι θα την πιστέψουν. Αν όμως το σκεφτεί κανείς καλά και σκεφτεί όλες τις παραμέτρους, θα καταλάβει ότι η πραγματικότητα κινείται στον αντίποδα. Μια βασική φιλοδοξία αυτού του σχεδίου είναι και η θωράκιση της ελληνικής οικονομίας. Από την κρίση, μια κρίση που προϋπήρχε βέβαια της πανδημίας, έχει οξυνθεί ωστόσο, συναντήθηκε με την υγειονομική κρίση και θα ήθελα το σχόλιο σας πάνω σε αυτό το φιλόδοξο στόχο που βάζει. Είναι σωστή παρατήρηση και αν θέλετε πάλι πρέπει να δούμε ένα μόνιμο επιχείρημα που ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Τι μας λέγανε? Μας λέγανε ότι η Ελλάδα είναι ειδική περίπτωση, είναι
Έχει υπερδιωγγωμένο δημόσιο τομέα, όλοι μαζί τα φάγαμε, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές τα επιχειρήματα. Να επισημάνω ότι η κυβέρνηση Σνουδού τα επανέφερε τώρα, μετά από μια αλλαγή που έγινε, επανέφερε και είπε ότι πάλι ξαναπέσαμε στην ίδια λούμπα, άρα πρέπει να σφίξουμε κι άλλο το ζωνάρι. Και αυτό είναι το κεντρικό, ο κεντρικός άξονας. Αλλά για να καταλάβουμε αν αυτό το πράγμα ισχύει, πρέπει να δούμε αφενός ανάλογα μέτρα λαμβάνονται σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αν δηλαδή δούμε τα μέτρα φθηνότερης εργατικής δύναμης και φτηνέματος της εργασίας στην ανεπτυγμένη Ευρώπη, στη ΣΥΠΑ, σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο, σε ολόκληρο τον πλανήτη δηλαδή, θα δούμε ότι κινούνται στον ίδιο άξονα. Δεν υπάρχει κάποιο μέρος στον οποίο κάποια υποτίθεται πιο προοδευμένη οικονομία έχει τους εργαζόμενους να ζουν όσο περνάει ο καιρός καλύτερα. Παντού ζουν χειρότερα. Δίπλα σε αυτό πρέπει να κρατήσουμε και την άλλη φενάκι. Ποια είναι η φενάκι? Η φενάκι που λέει ότι η Ελλάδα υπέστη μια βαθιά κρίση επειδή είχε δεν είχε προχωρήσει ορισμένες μεταρρυθμίσεις. Και ότι αν πάμε στο νέο μοντέλο ανάπτυξης, νέες τεχνολογίες, πράσινη ανάπτυξη και τώρα βιοτεχνολογία, φάρμακα, γιατί και αυτό παίζει μέσα στην εξίσωση, θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε από τις κρίσεις. Προσέξτε, αυτό δεν είναι ελληνικό επιχείρημα, είναι διεθνές. Καπιταλιστική κρίση, σωστά επισημάνατε, υπάρχει σε ολόκληρο τον πλανήτη, εκδηλώθηκε πριν τον κορονοϊό. Είχε μια σύμπλεξη ο κορονοϊός με την καπιταλιστική κρίση και την όξινε ομολογουμένως, αλλά η κρίση προϋπήρχε του κορονοϊού. Και όντως η λογική που λέει ότι ένας καλός τρόπος καταστροφής ενός μεγάλου τμήματος του κεφαλαίου είναι να επενδύσουμε στην πράσινη ψηφιακή ή φαρμακευτική, τώρα για να δούμε όλο το σύμπλεγμα, καινούργια λύση που έρχεται, φαντάζει σαν ένας τρόπος πραγματικά μια μαζική αποεπένδυση από παλαιότερες βιομηχανίες, επένδυση σε καινούργιες βιομηχανίες και άρα ξεπεράσματος της κρίσης συνολικότερα. Ωστόσο, είναι μια λογική εξαιρετικά κοντόφθαλμη. Είναι μια λογική εξαιρετικά κοντόφθαλμη γιατί είναι τόσο μεγάλες οι παραγωγικές δυνάμεις που έχει δημιουργήσει η ανθρώπινη δημιουργικότητα, η ανθρώπινη εργασία στους τελευταίους αιώνες, τόσο γρήγορη σόρευση κεφαλαίου που ήδη τα προβλήματα υπερσόρευσης έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και σε αυτόν τον κλάδο. Αν δηλαδή δούμε τον οξυμένο ανταγωνισμό για τα εμβόλια, τον οξυμένο ανταγωνισμό μέσα σε εταιρείες πράσινης τεχνολογίας, τον οξυμένο ανταγωνισμό σε επιχειρήσεις πληροφορικής, θα δούμε ότι ακόμα και αν προχωρήσει αυτή η λύση, δηλαδή της μαζικής καταστροφής ενός τμήματος του κεφαλαίου που είναι επενδυμένο σε αυτοκίνητα παλιάς τεχνολογίας, σε δρόμους, σε τεχνολογίες που ρυπαίνουν και πάει λέγοντας και φτιαχτούν καινούργιες, η συσσόρευση είναι τόσο γρήγορη που το πρόβλημα υπερσόρευσης κεφαλαίου, που είναι η γενεσιουργός αιτία της καπιταλιστικής κρίσης και οξύνει σε μεγάλο βαθμό τις αντιθέσεις μέσα στο καπιταλιστικό, στο υπεριαλιστικό σύστημα, όχι απλά δεν μπορεί να προσπεραστεί, αλλά το μόνο που μπορεί να κερδίσουμε είναι 3, 4, 5 χρόνια μέχρι ότου η υπερσόρευση κεφαλαίου εμφανιστεί και εκεί. Αυτό, αν θέλετε, το βλέπουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Βλέπουμε μια κρίση, την προηγούμενη του 8-15, που μείωσε το ΑΕΠ 25%, αλλά παρά τις φιλόδοξες προτάσεις που λέγανε ότι τώρα είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση, θα μπορούμε να τρέχουμε την οικονομία για 10-15 χρόνια και θα υπερκεράσουμε τα επίπεδα προ-κρίσης, 3-4 χρόνια μετά εκδηλώθηκε και νέα βαθιά κρίση του καπιταλισμού. Άρα λοιπόν το ζήτημα στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι ότι τελικά αιτία της κρίσης δεν είναι η καθυστέρηση στην Ελλάδα, που μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, στις ψηφιακές τεχνολογίες σε σχέση με μια χώρα της Σκανδιναβίας. Δεν είναι οι παλιές τεχνολογίες που έχουμε. Δεν είναι, αν θέλετε, το γεγονός ότι κάθε λαός έχει τη δική του κουλτούρα. Αφού η κρίση εκδηλώνεται παντού, σε ολόκληρο τον πλανήτη, ανεξαρτήτως κουλτούρας, ανεξαρτήτως τεχνολογικού επίπεδου, αφού η κρίση εκδηλώνεται και εκδηλώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά κύματα, πρέπει να εντοπίσουμε το πρόβλημα της κρίσης αλλού. Και εμείς επιμένουμε ως ΚΚΕ και φωτίζουμε, φωνάζουμε, αν θέλετε. Η κρίση είναι καπιταλιστική κρίση, είναι κρίση του καπιταλισμού. Θα συνεχίσει να υπάρχει και να ταλαντίζει τον πλανήτη όσο υπάρχει καπιταλισμός και μπορούμε με μεγάλη ασφάλεια να προβλέψουμε, όχι το πότε, αλλά το ότι ακόμα και αν υλοποιηθεί το σχέδιο της πράσινης ψηφιακής μετάβασης, το μόνο που θα κερδίσει ο καπιταλισμός είναι ορισμένα χρόνια ζωής, τα οποία μπορεί να έχει μια ανάπτυξη μέσα από την πράσινη ψηφιακή μετάβαση, μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα μιας βαθιά συγχρονισμένης κρίσης και πολύ μεγάλων άλλων αντιθέσεων λίγο πιο μετά στην πορεία του χρόνου. Και να θυμίσω, έχει σημασία όσο και αν άσχημα ακούγεται, ότι το προηγούμενο New Deal, το παραδοσιακό, αν θέλετε, New Deal, εφαρμόστηκε για να γλιτώσει η καπιταλιστική οικονομία από την κρίση του Μεσοπολέμου, την κρίση του 1929-1932, λειτουργήσε, αλλά λειτουργήσε για 5 χρόνια. Είχαμε μια νέα αποτυχία του
Και είχαμε μια νέα αποτυχία του, γιατί η σώρευση κεφαλαίου και μέσα από τις κρατικές δαπάνες οδήγησε σε νέα υπερδιόγκωση συνολικότερα του προσφερμένου κεφαλαίου, ό,τι γίνεται και τώρα. Κρατήστε το για να προχωρήσει αυτή η λύση σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Ευρώπη για παράδειγμα. Δεκάδες, εκατοντάδες, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια ευρώ μέσα από τα κρατικά ταμεία θα επενδυθούν μέσα στην οικονομία, διωγγώνοντας το πρόβλημα της περισσόρευσης. Όταν λοιπόν θα εκδηλωθεί πάλι το πρόβλημα της περισσόρευσης, θα είναι πολύ βαθύτερο. Ο καπιταλισμός φυσικά έχει τρόπο να το λύσει και ο τρόπος είναι ο αυθόρμητος, αλλά νομοτελειακός τελικά στον καπιταλισμό πόλεμος. Το ζήτημα όμως είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να κινηθούν, αν θέλετε, δεν πρέπει να αφήσουν όλες τις ελπίδες τους στο ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη με κάποιο τρόπο, με κάποιο μαγικό τρόπο, δεν το έχει κάνει ποτέ, θα γλιτώσει από κρίσεις, θα γλιτώσει από πολέμους, θα γλιτώσει από φτώχεια, μιζέρια και εξαθλίωση για τα λαϊκά στρώματα. Με τη δημοσιοποίηση της έκθεσης από ένα τμήμα οικονομολόγων ασκήθηκε μια κριτική ότι είναι κάπως νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης αυτή η έκθεση και αυτή η κριτική ήρθε να συναντηθεί με τη γενικότερη κριτική που κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση ότι έχει νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες, αιμονές. Σωστά το λέτε, αλλά να ξεκινήσω αν θέλετε από το... γιατί και αυτό είναι το σημαντικό. Είναι αστείο. Είναι αστείο ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι ομολογουμένος σοσιαλδημοκρατικός πόλος. Είναι τυπικά ο πόλος ο οποίος προκρίνει τις πιο επεκτατικές, πιο κινησιανές λύσεις αν θέλετε. Είναι μέσα στην νοοτροπία του, μέσα στην πολιτική λογική του. Προκρίνει δηλαδή την αστική διαχείριση όταν χρειάζεται ένα περισσότερο επεκτατικό μείγμα. Η ειρωνία της τύχης είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στη Νέα Δημοκρατία που τώρα έχει μια, θα έλεγε κανείς, έντονα επεκτατική δημοσιονομική διαχείριση, αξιοποιώντας και τα ζητήματα της πανδημίας και συνολικότερα της κρίσης που όπως είπαμε νωρίτερα έχει συμπλακεί μαζί με την πανδημία, αλλά το δεδομένο πάντως είναι ότι η κυβέρνηση της Νουδού μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με δυνάμεις όπως οι χριστιανοδημοκράτες, αν θέλετε, στη Γερμανία, που είναι υποτίθεται παραδοσιακά πάντα οι πιο, να το πω, δεν είναι πιο ανοιχτοχέριδες, πάντως είναι αυτοί που υλοποιούν ένα τεράστιο επεκτατικό πακέτο για τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ασκεί κριτική στην Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι δεν πιστεύουν στις επεκτατικές λύσεις και γι' αυτό δεν το υλοποιούν σωστά. Η ειρωνία όμως είναι ότι μόλις 3-4 χρόνια νωρίτερα η Νέα Δημοκρατία που ήταν η δύναμη της, ας πούμε, ο πιο τυπικός πόλος αστικής διαχείρισης, ο λιγότερο επεκτατικός στην ουσία, αυτός που θέλει πιο σφιχτά δημοσιονομικά, ιστορικά τώρα το λέω, ως χώρος, ασκούσε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι δεν πιστεύει στις περιοριστικές λύσεις που εφέρμοζε ο ΣΥΡΙΖΑ με το τρίτο μνημόνιο και με τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις. Αυτό είναι αστείο, αν το δει κανείς, δηλαδή πώς η αστική διαχείριση δόθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν η περιοριστική περίοδος, στη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν η επεκτατική περίοδος. Αλλά τι δείχνει? Δείχνει καταρχάς ότι η αστική διαχείριση είναι ευέλικτη και σε κάθε ιστορική συγκυρία επιλέγει ακριβώς εκείνο το δημοσιονομικό και νομισματικό μείγμα που έχει ανάγκη καπιταλιστική ανάπτυξη. Όταν έχει ανάγκη πιο περιοριστικά μέτρα, παίρνει πιο περιοριστικά μέτρα. Όταν έχει ανάγκη πιο επεκτατικά, παίρνει πιο επεκτατικά. Και η ευελιξία αυτή δείχνει ότι καταρχάς δεν υπάρχουν μονές. Αφού ο καθένας μπορεί να φορέσει όποιο καπέλο του φωνάζει η συγκυρία, δεν υπάρχει κάποια μονή. Ο καθένας λοιπόν κάνει αυτό που το αναθέτει η ιστορική συγκυρία ή η ιστορική περίοδος. Το πρώτο λοιπόν στο οποίο πρέπει να σταθούμε και έχει σημασία. Το δεύτερο όμως είναι ότι αν θέλετε. Όπως έλεγα νωρίτερα, δεν θα κερδίσουμε κάτι από την επεκτατική λύση, από την όποια επεκτατική λύση, και δεν θα κερδίσουμε κάτι γιατί. Γιατί σε επίπεδο οικονομίας, θωράκισης της κρίσης, θα μπορούσε να βάλει κανείς σαν αυτοτελές κριτήριο, εγώ δεν θέλω κρίση, θέλω μια σταθερότητα. Αλλά και οι επεκτατικές λύσεις μπορούν να υποτίθεται να αντιμετωπίσουν κάποιες τις κρίσεις. Όπως είπαμε νωρίτερα, η επεκτατική λύση δεν αντιμετωπίζει την κρίση. Το μόνο που κάνει είναι να αντιμετωπίζει κάποιες συνέπειες της εκδήλωσης της κρίσης εμποδίζοντας μια καταστροφή κεφαλαίου τώρα, δανειζόμενη κεφάλαια και επενδύοντας τα μέσα από τα κρατικά ταμεία, αλλά αυτό που κάνει όμως στο τέλος είναι να αυξάνει το μέγεθος της περισσόρευσης, να αυξάνει το δανεισμό, να αυξάνει αν θέλετε τα κεφάλαια που πρέπει να αποπληρωθούν στο μέλλον και όταν τελικά φτάνει ο κόμπος στο χτένι, το πρόβλημα που έχει να λυθεί είναι μεγαλύτερο. Αυτό δηλαδή που κάνει η επεκτατική διαχείριση είναι ότι μπορεί βραχυπρόθεσμα να φαίνεται ότι διευκολύνει την κατάσταση, αλλά την διωγγώνει σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο. Mm-hmm.
Η δεύτερη πλευρά όμως που πρέπει να βάλουμε είναι ότι ακριβώς επειδή είναι πλευρές αστικής διαχείρισης και γίνονται με γνώμονα, άξονα και κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου, και οι δύο μορφές διαχείρισης χτυπάνε το εργατικό λαϊκό εισόδημα. Μπορεί να το χτυπάνε με διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί δηλαδή ο ένας να το χτυπάει με τη φορολογία, ο άλλος να το χτυπάει με μείωση των μισθών. Μπορεί ένας να χτυπάει περισσότερο το μέσο εισόδημα, ο άλλος να χτυπάει. Σε κάθε ιστορική συγκυρία πρέπει να γίνει κανείς αποτελεσματικός ώστε να μπορεί να φωτίσει πώς η εκάστοτε αστική διαχείριση χτυπάει τα εργατικά λαϊκά εισοδήματα. Και για να φέρω ένα το χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα, η περιβόητη αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή που είχαν κερδίσει οι εργαζόμενοι για λίγο, 1-2 χρόνια, γιατί δεν ήταν και διαχρονική, δεκαετία του 80, δηλαδή ότι ο μισθός αυξάνεται κάθε χρόνο όπως αυξάνεται ο πληθωρισμός, και την πανηγυρίζαν ως νίκη, διότι λέγανε ότι τουλάχιστον δεν χάνουμε και έχουμε μία βάση από την οποία ξεκινάμε. Mm. Τι συγκάλυπτε όμως? Συγκάλυπτε ότι η αύξηση παραγωγικότητας εργασίας, η αύξηση του ΑΕΠ, η αύξηση της πίτας, χρόνο με το χρόνο, είχε ένα αριθμό αύξηση 3, 4, 5, 6% ανάλογα με τη χρονιά. Και όλη αυτή την αύξηση την έπαιρνε η άλλη τάξη, την παίρνανε οι αντίπαλοι, την έπαιρνε το κεφάλαιο και το κράτος του. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι μια πολιτική που μπορεί να εμφανίζεται ως θετική μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα τελικά για τους εργαζόμενους, γιατί η νομοτέλεια του καπιταλισμού που λέει ότι πρέπει να γίνεται φθηνότερη εργατική δύναμη και πρέπει οι εργαζόμενοι, για να μπορεί να λειτουργεί η κεφαλαιοκρατική παραγωγή και η διευρωμένη παραγωγή του κεφαλαίου, να κερδίζουν λιγότερο σε σχέση με τον πλούτο που παράγουν, είναι νομοτέλεια. Και ο λόγος που είναι νομοτέλεια είναι απλός. Έχει σημασία όμως να επιμείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί μερικές φορές δεν γίνεται, το ξεχνάμε. Επειδή το κεφάλαιο συνεχώς διωγγώνεται που είναι επενδυμένο, για να συγκρατείται το ποσοστό κέρδους του, πρέπει η μάζα του κέρδους να μεγαλώνει. Και για να μεγαλώνει η μάζα του κέρδους πρέπει να μειώνεται ο μισθός. Τόσο απλά. Να κρατήσω βεβαίως ωστόσο ότι οι επιταγές της έκθεσης Πισαρίδη, που όπως έλεγα νωρίτερα δεν είναι ένα απλό ευχολόγιο, ούτε περιορίζεται στους άξονες, ούτε περιορίζεται στο ότι απλά υπάρχει ένα, αν θέλετε, πακέτο που πρέπει με κάποιο τρόπο να διαθέσει το ελληνικό κράτος στο ελληνικό κεφάλαιο, αλλά οι συγκεκριμένους άξονες που πρέπει να υλοποιηθούν. Οι άξονες λοιπόν αυτοί που έχουν να κάνουν ευελιξία στην αγορά εργασίας, φθηνότερη εργατική δύναμη, επιτελικότερο κράτος, επιτάχυση αναδιαρθρώσεων σε παιδεία και υγεία με άξονα την ψηφιοποίησή τους, κρατική διοίκηση και δικαστήρια σε όφελος του μεγάλου κεφαλαίου, μείωση του κόστους εργασίας, του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους εργασίας, και επιμένουμε στο λεγόμενο φυσικά και στο κόστος. Για μας η μεγαλύτερη, αν θέλετε, απάτη είναι η λέξη κόστος όταν μιλάμε για την εργασία. Και αν θέλετε, ακόμα μεγαλύτερη απάτη, αφού το φέρνει κουβέντα, είναι η ίδια λέξη εργοδότης. Γιατί είναι μια λέξη που αντιστρέφει την πραγματικότητα. Ποιος δηλαδή δίνει και ποιος παίρνει. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Έχει όμως σημασία να κρατήσουμε ότι αυτές οι κατευθύνσεις είναι πάγιες κατευθύνσεις αστικής τάξης. Δεν έχουν να κάνουν με την έκθεση Πισαρίδη, Νέα Δημοκρατία. Αν δούμε τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις που υπέγραψε και υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ για μια τριετία, κινούνται ακριβώς αυτούς τους άξονες. Πάρτε για παράδειγμα το ασφαλιστικό, τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών, τον ιδιωτικό πυλώνα ασφάλισης. Πάρτε την επιτάχυνση ψηφιακών λύσεων στην παιδεία και στην υγεία. Όποια πλευρά και να πάρετε του σχεδίου Πισαρίδη, αν ανατρέξουμε λίγο παραπίσω, θα δούμε ότι οι βασικοί άξονες υπήρχαν στα τρία μνημόνια, στις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, υπάρχουν συνολικότερα στον τρόπο με τον οποίο βλέπει η αστική τάξη και άρα οι πολιτικοί υπηρέτες πώς θα κινηθούν μέσα στη χώρα. Και σε τελευταία ανάλυση, τους βασικούς άξονες που χρειάζεται η αστική τάξη, εξωστρέφεια και πράσινη ενέργεια, είναι άξονες που τους συνυπογράφει τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η προσπάθεια να εμφανίσει κανείς την υλοποίηση αυτών των αξόνων ως νεοφιλελεύθερη δοξασία είναι μια ξαναζεσταμένη σούπα που την έχουμε ακούσει στο παρελθόν από το ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθεί να την ξαναφέρει τώρα. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα πρόκειται να πιάσει στους εργαζόμενους, γιατί πλέον έχουν άπλετη κοινωνική πείρα και μπορούν να κρίνουν με καλύτερο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Επομένως, οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη, τι πρέπει να αντιπροτείνει? Νομίζω ότι το μείζον, και νομίζω με αυτό θα ήταν για να κλείσουμε και με κάτι αισιόδοξο, αν θέλετε. Αυτό στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι αυτή η φρίκη της καπιταλιστικής ανάπτυξης, του σχεδίου Πισαρίδη, της δουλειάς χωρίς δικαιώματα, της εμπορευματοποίησης των πάντων, μιας λογικής όπου όλα κατεκτημένα δικαιώματα δεκαετιών ολόκληρων ξυλώνονται μέρα με τη μέρα, είναι
ο μονόδρομος, αν θέλετε, που εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν ξεκινήσουμε από το περιβόητο τίνα της Θάτσερ, το There is no alternative, θα δούμε ότι ακριβώς την ίδια πολιτική λογική έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια πολιτική λογική φέρνει και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως το There is no alternative είναι αλήθεια. Και σε αυτή την, από αυτή την πλευρά έχετε δίκιο. Η έκθεση Πισαρίδη είναι όχι διακομματική, είναι υπερκομματική. Γιατί δεν πιάνει όλα τα κόμματα, πιάνει όλα τα αστικά κόμματα. Αλλά ότι δεν υπάρχει εναλλακτική για το κεφάλαιο είναι αλήθεια. Το ερώτημα όμως είναι, που πρέπει να θέσουν οι εργαζόμενοι στον εαυτό τους, είναι αν υπάρχει εναλλακτική για την εργατική τάξη, για τα λαϊκά στρώματα. Εμείς επιμένουμε ότι υπάρχει. Επιμένουμε ότι η Ελλάδα είναι πλούσια χώρα, μπορεί να καλύψει τις διευρυμένες ανάγκες των εργαζόμενων. Υπάρχει αντίλογος, μπορούμε να οργανώσουμε μια κοινωνική παραγωγή στην οποία θα αξιοποιήσουμε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, πρώτα και κύριο την εργατική δύναμη, που είναι πολύ εκπαιδευμένη, πολύπειρη, μπορεί να υλοποιήσει και μπορεί να καλύψει ανάγκες, μπορεί, αν θέλετε, να χτίσει και αυτά που δεν υπάρχουν, που στην πορεία του χρόνου έχουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αποεπενδυθεί από την ελληνική παραγωγική πραγματικότητα. Ότι η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα σε ορυκτούς πόρους, πλούσια χώρα σε αγροτική παραγωγή, έχει μια κομβική γεωστρατηγική θέση που δεν μπορεί να την αξιοποιήσει στην πραγματικότητα ακόμα και αυτήν. Δεν μπορεί να παίξει, αν θέλετε, με τις αντιθέσεις η ελληνική αστική τάξη, γιατί είναι δεμένη με το ευρωατλαντικό στρατόπεδο. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το μονόδρομο της αστικής τάξης, εμείς λέμε ότι υπάρχει εναλλακτική. Ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος, ο δρόμος εργατικής λαϊκής εξουσίας, ο δρόμος της κοινωνικοποιημένης παραγωγής των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, ο δρόμος ανάπτυξης παραγωγής με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό. Αυτός ο δρόμος ανάπτυξης, όπου ο λαός θα γίνει νοικοκύρης στον τόπο του, που οι εργαζόμενοι θα αναπτύσσουν τα μέσα παραγωγής με κριτήριο της ανάγκης τους και όχι με κριτήριο το κέρδος, ακριβώς επειδή στερώντας την ατομική καπιταλιστική ιδιοξία των μέσων παραγωγής μπορεί πλέον να αναπτύξει την παραγωγή όχι με κριτήριο το κέρδος, το ατομικό καπιταλιστικό κέρδος, αλλά με κριτήριο την ικανοποίηση των ανοικών αναγκών, αυτός ο δρόμος μπορεί να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες. Εμείς λοιπόν στους εργαζόμενους λέμε, η φρίκη αυτή μπορεί να έχει ένα τέλος, αρκεί εργαζόμενοι να σηκώσει το κεφάλι. Η φρίκη που λέγεται καπιταλισμός, με φτώχεια, κρίσεις, μία σύψη σε ολόκληρη τη γραμμή, αντίδραση σε ολόκληρη τη γραμμή, πολέμους που θα έρθουν στο μέλλον, είναι μία φρίκη που δεν μας αξίζει να τη ζήσουμε. Και σήμερα πρέπει να κινηθούμε στον αντίποδο. Πρέπει να οργανώσουμε την αντίστασή μας σε κάθε πλευρά, σε κάθε, αν θέλετε, μέτρο το οποίο προωθεί η αστική στρατηγική προκειμένου να υπηρετήσει την κερδοφορία του κεφαλαίου, να ορθώσουμε την αντίστασή μας απέναντι στους σχεδιασμούς, είτε στους σχεδιασμούς Πισαρίδη, σχεδιασμούς Νέας Δημοκρατίας, σχεδιασμούς ΣΥΡΙΖΑ, οποιουσδήποτε αστικούς σχεδιασμούς, να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας, να φωτίσουμε την ριζικά εναλλακτική λύση του ΚΚΕ, που είναι η μοναδική που μπορεί να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες, και η οργάνωση αυτής της πάλης, η οργάνωση της πάλης σε ρήξη με τους αστικούς σχεδιασμούς, η οργάνωση της αντεπίθεσης σε τελευταία ανάλυση, σε μια κατεύθυνση που μπορεί να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες, είναι ο άξονας στον οποίο πρέπει να κινηθούμε. Λέμε λοιπόν σήμερα ότι το εργατικό κίνημα, ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να κινηθούν σε αυτόν τον άξονα. Να αντισταθούν, να συζητήσουν με πλατιά λαϊκά στρώματα για τις αιτίες των μέτρων που έρχονται, τις αιτίες των δεινών που πέφτουν πάνω στην εργατική τάξη, να τις εξηγήσουν με καλύτερο τρόπο και να οργανώσουν μαζικά, αποφασιστικά την αντίστασή μας, λέγοντας όχι σε κάθε επιμέρους μέτρο, αλλά φωτίζοντας ότι όλα αυτά δεν είναι επιμέρους πλευρές, όλα αυτά δεν μπορούν να λυθούν μέσα στο ασφικτικό πλαίσιο των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και ότι ο άξονας για να μπορέσουμε να κερδίσουμε είναι να αντισταθούμε για να τους ανατρέψουμε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.